Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Παραλίγο να φωνάξω ο καφές. Στα 15 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4 ακούτε, All About Aris On Air. Ξεκινάμε και σήμερα, στην πρώτη-τελευταία κουμπή της εβδομάδας. Για σένα. Τι έγινε, τι λέω. Γιατί, πάλι θα λείπει, όχι, έλειπες την προηγούμενη Παρασκευή. Θα έρθω, ρε. Ωραία. Λοιπόν, 5η 15 του Νοέμβρη. Αφού θα λείπω 26, 27, 28. Αλήθεια είναι, δεν πειράζει. Φλεβάρης είναι μακριά. Φλεβάρης. Δεν είναι μακριά. Θα σε έχω απολύσει μέχρι τότε. Ωραία. Ωραία. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλη την επικαιρότητα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και όχι μόνο. Και άλλα σχόλια με θα κάνουμε. Πολύ σχολιασμό. Διανύοντας αυτές τις πρώτες ημέρες του Σάβα Παντελίδη στον Άρη, εν ώψη και ενός πολύ σημαντικού αγώνα για τον μπασκετικό Άρη. Κόντρα στο Περιστέρι των 5 νικών, παρακαλώ, στις πρώτες 5 στροφές της Basket League, Κυριακή 5 η ώρα στο Αλεξάνδρα. Θα σχολιάσουμε την αλλαγή ημέρας δεξαγωγής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ ανάμεσα σε ΠΑΟ Σκανδαλάρα, το οποίο αρχικά είχε οριστεί Σάββατο και τελικά μετατέθηκε. Και απαγορεύεται να μετατεθεί χωρίς σύμφωνη γνώμη της δεύτερης ομάδας. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μετατέθηκε το κολοσσό Άρης Γαλατσόπουλε. Έτσι. Ναι, και το ωραίο είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ καιρό που ορίστηκε το παιχνίδι αυτό στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ωραίο και είναι. Και ενώ είχαν εικόνα για το άλλο παιχνίδι που υπάρχει στην πόλη εκείνη την ημέρα. Φυσικά, ρε φίλοι, είδαν ότι θα κουραστούν στο παιχνίδι που θα παίξουν μεσοβδόμαδα. Και είπα να τα αλλάξουν. Και ενώ ο Άρης αρνήθηκε, το πήγα στην Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καλές σχέσεις με τις άλλες ομάδες, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με την ΕΟΚ. Ναι. Έτσι. Και ο κύριος Γαλατσόπουλος, ο περήφανος αυτός μπασκετικός παράγοντας, που ο Λάσκαρης πέρσι ψήφισε. Αμερόληπτος. Που ο Λάσκαρης πέρσι ψήφισε και βγαίναμε εδώ και μας ξεφωνίζαν και αριανοί. Να βγουν οι γλύφτες τώρα του Λάσκαρη. Γιατί πέρσι μου κάνανε επίδεση 2-3. Και εδώ και σε μέσα ενημέρωσης. Οι γλύφτες. Πέραν χαρτζιλίκι, μάλλον από το Λάσκαρη αυτοί. Που βγαίναν και μας ξεφωνίζανε εμάς δεξιά και αριστερά. Επειδή είπαμε, τι είπαμε, ότι δεν πρέπει ο πρόεδρος του Άρη να ψηφίσει τον Γαλατσόπουλο στον Εσακέ. Δεν σας δίνει τις ειδήσεις. Χάσατε το χαρτζιλίκι σας και γι' αυτό ξεφωνίζετε τον ένα και μοναδικό δισεκατομμυριούχο Λάσκαρη. Λέγανε οι γλύφτες του Λάσκαρη. Μην μου τον ανοίγεις τώρα, μια χαρά είχα ηρεμήσει. Τι άλλο θέμα έχεις. Νομίζω δεν είσαι πολύ ήρεμος ποτέ γενικότερα. Απλά είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Καφέ δεν έχω, γι' αυτό δεν είμαι ήρεμος. Ενώ κατά τα άλλα, με στη γαλήνη είναι. Πολύ ωραίο αυτό το. Ποιο. Οφείλω να μου λέει, ορίστε. Λένε ότι δεν λέω θετικά πράγματα για τον Ιβάν Σαββίδη. Πώς δεν λέω. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες σειρές έχει στο Open. Πολύ ωραία. Ορίστε, δεν λέω καλά πράγματα για τον Ιβάν. Πολύ πετυχημένο το casting αυτή τη. Πολύ καλή η Δήμητρα Ματσούκα. Κρατιέται ακόμα. Και η κυρία αυτή με τα. Η σύντροφος του Πέτρου Κόκαλη. Αυτή είναι η σύντροφος του Πέτρου Κόκαλη. Η Ματσούκα. Αυτή ποια είναι που με εξηγεί. Δεν τη γνωρίζω. Αν και το πρόσωπό τη μου είναι γνωστό. Ναι, και εμένα το. Κάτι μου θυμίζει. Μπράβο τη Δήμητρα. Ωραία, ναι. Δήμητρα Ματσούκα. Μην ξαναπείτε ότι λέμε θετικά. Εμείς ορίστε, λέμε. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Για την ώρα, μόνο μέσω μηνυμάτων η επικοινωνία σας με την εκπομπή. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας φυσικά στην πρώτη ώρα είναι και ο Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Ενώ ο Χρήστος δεν είχε κάνει νοήματα για τον καφέ του. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, Χρήστος, μια-δύο φορές να αμαργήσει δεν θα γίνει και κάτι συνταρακτικό. Πώς θα γίνει, θα έχω πολλά νεύρα και θα πω πράγματα που δεν πρέπει να πω. Φιλοτέχνης για την άρεσή του Σαββάτου, εντάξει. Ναι, ολοκλήρωσα. Να πάρετε λίγο να τα διαβάσετε το Σαββάτο. Άλλαξα και τέτοιο. Έχω γράψει. Τι. Πέρα από τον δεικτικό τρόπο με τον οποίο γράφω, πολύ ωραίο ήταν αυτό, αυτό αβάντα, έχω γράψει ένα κείμενο 700 λέξεις. Μέσα το λέω κι εγώ. Γράψω, ναι. 700 λέξεις. 700. 700 λέξεις ένα κείμενο, άλλαξα τη σελιδοποίηση. Τη σελίδο. Όχι, μία σελίδα είναι. Και 200 εδώ το πάνω και 350, 550 με δύο φωτογραφίες. Έκανα λοιπόν 700 με μία φωτογραφία. Ναι. Αλλά έπρεπε να το κάνω ένα θέμα αυτό. Για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Έλεγα πως θα σε ξεπεράσω. Σελίδα Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Μάλιστα. Μπείτε να, πάρτε να διαβάσετε αύριο. Θετικά. Άρης είσαι. Μεθαύριο. Πότε. Μεθαύριο. Τι μέρα σήμερα. Πέμπτη. Μεθαύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θετικά ή αρνητικά.
Αληθινά. Αληθινά. Ωραία απάντηση. Καλή. Θετικά αρνητικά. Αληθινά. Γιατί ένα από αυτά που σχολιάζω είναι αυτό. Ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι τον υπεραβαντάρουν γιατί είναι φίλος τους και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τον ξεφωνίζουν γιατί δεν είναι φίλος τους. Το ίδιο λοιπόν γεγονός το προσεγγίζουν αβανταδόρικα κάποιοι και επιθετικά κάποιοι άλλοι. Ναι. Χωρίς να το προσεγγίζουν πραγματικά, ρεαλιστικά, αποτελεσματικά. Ναι. Πάρτε να διαβάστε. Μάλιστα. Θα πάρουμε φίλες. Κύριε Πόπε, κύριε Δήμη, τουλάχιστον 300 φύλλα παραπάνω πούλησε τώρα με αυτό που είπα η Άρηση. Να πάρω ένα μπόνους. Εύκολα. Ε, τι. Ναι. Ε, εντάξει. Για τον μπόνους γελάει. Εντάξει, φίλε, γιατί εμάς εμείς γουστάρουμε να γράφουμε για το τέτοιο. Για ποιον? Γιατί για τον Άρη, στο συγκεκριμένο. Αλήθεια είναι, για τον Άρη. 48 σελίδες. Αφού ο Λίμπερος είναι πρώτη του μηνός πληρωμενίδης, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλη αστείωτα αυτή. Ο Λίμπερος είναι το μοναδικό ραδιόφωνο πλήρω πρώτη του μηνός και εμείς το ξεφωνίζουμε κάποιοι. Λένε θα κλείσει. Κούνια που σας κούναγε. Και θα σου χωράει κιόλας. Ναι, για πες, συνεχίζουν. Φίλε. Για πες, φίλε. Δεν πει. Αφού ζηλεύουν, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έλα, ρε φίλε. Τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πούμε σε διάλειμμα, όχι ακόμα. Όχι, ωραία. Μου έθεσες λοιπόν ένα θέμα. Το Γαλατσόπουλο, θα τον πιάσω σε λίγο. Θα το σχολιάσω πιο επισταμένα, πιο δημοσιογραφικά θα το πιάσω. Μάλιστα. Άλλο θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε στην εκπομπή. Έχεις εσύ κάποιο υπόψη σου, γιατί σε βλέπω. Ναι, 20... Άφησε μια παύση. Άφησε μια παύση η οποία. 23, 11, 2, 45, 5, 67. Θα πάτε. Τι είναι, φίλε, στο Βάμος να κλείσουν τραπέζι. Βεβαίως. Τι. Βεβαίως. Άμα θέλετε, πάτε και στο ναό. Στο ναό ή ναό, πώς λέγεται. Ναό ή ναό. Ναός. Για ρομαντικό δείπνο, γίνεται ωραίο ρομαντικό. Εξαιρετικό. Με αφωτίζεται και το Βικελίδη. Δηλαδή, έτσι. Ωραίο. 2.45-6.66 επίσης μπορείτε να κλείσετε. Αυτό είναι έξτρα και διαφήμιση ναι. Στα μαγαζιά του Άρη. Ναι. Και να το έχετε και υπόψη σας για το μάτς με τον Όφη, την επόμενη Κυριακή, έτσι. Που θα το δείξει εκεί πέρα. Και στο... για το μάτς με τον Όφη, αλλά γενικά ρε φίλε. Τσάμπιος Λίγκ να δείτε. Μπάσκετ αυτό. Βεβαίως, θα, πάω θα πάω να φάω, δεν έχω φάει. Στο... το Βάμος είναι το εστιατόριο. Ή ανάποδα τα λέω. Τέλος πάντων, στο εστιατόριο. Θα πάω να φάω. Καφεδάκι μια χαρά κάνει στο πρώην Sports Cafe. Μια χαρά είναι ο Εσπρέσο Φρέντος που ήπια. Με ζαχαρίνη κιόλας. Ναι. Α, θέλω να δοκιμάσω και το φαγητό. Με ζαχαρίνη που έχετε, δεν είναι μόδα η ζαχαρίνη. Είναι λιγότερες θερμίδες. Μάλιστα. Γιατί δεν με βάλεις καθόλου ζάχαρη λοιπόν. Γιατί είναι σκέτος. Όπως τον πίνω εγώ Χρυσταθέ μου χρόνια τώρα, σκέτο τον καφέ μου. Και εγώ σκέτο τον έπινα. Η ζαχαρίνη όμως είναι μια γλυκαντική ουσία που δεν έχει θερμίδες. Πρόσεξε όμως τι λέμε τώρα δηλαδή. Αποφεύγεις τη ζάχαρη από τον καφέ ενώ μπορεί να καταβροχθίζεις ένα γλυκό, ας πούμε. Δεν καταβροχθίζω γλυκά πλέον. Εντάξει. Γι' αυτό έχεις γίνει και αυτός που έχεις γίνει. Βέβαια. Εντάξει, είναι έχω μια αδυναμία τη μπιφτεκάρες στο αρχοντικό, αλλά τι να κάνουμε τώρα, θα πάω. Ξανά να φάω. Μπιφτεκάρες. Αρχοντικό. Μπιφτεκάρες. Πού είναι το αρχοντικό? Άδεδρο. Άδεδρο, μακριά από μένα. Δεν έχει δέντρα, έχει μπιφτέκια. Έχει πολύ μακριά πέφτει από μένα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Το καλό πράγμα αργεί. Α, πάμε, φίλε, πάμε, πάμε. Να πάμε. Μετά το barbecue που θα κάνει στην Ελλάδα. Θα σας πάω. Μετά το barbecue που θα κάνει. Μα έχω κλείσει και ένα τέτοιο. Ναι. Αυτό το καλοκαίρι. Στην αυλή. Ποιο καλοκαίρι. Όταν βγει ο Άρης Ευρώπη. Εντάξει. Γι' αυτό Σάβα Παντελίδη. Το άλλο το θέμα. Γι' αυτό Σάβα Παντελίδη κάνουν στην πορεία. Το άλλο το θέμα. Ποιο άλλο το θέμα. Ο Άρης ζητάει εισιτήρια για το γιατί κουλέ. Όφη λέει μόνο μεμονωμένα κτλ. Μου γράφουν στον καζέτα. Δεν ζήτησε εισιτήρια για το γιατί κουλέ. Άντε βγάλε το ράκρι. Άντε εσύ πείσε τον Αριανό ότι ζήτησε. Εγώ νομίζω ότι η αστυνομία δεν θα το εγκρίνει. Ρε, άλλο δεν εγκρίνει η αστυνομία. Ναι. Και άλλο δεν ζήτησε εισιτήρια. Γιατί όταν βάζει στη διαδικασία τον Αριανό, δεν ζήτησε εισιτήρια. Γιατί δεν ζήτησε εισιτήρια. Τι συμβαίνει, γιατί. Γιατί δεν ζητά εισιτήρια. Ναι. Μπαίνει στην πρίζα ο Αριανός. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ναι, έτσι είναι το ένα, έτσι είναι το άλλο. Γι' αυτό πρέπει να επεξεργάζετε και να φιλτράρετε τι διαβάζετε. Και μόνο όλα μπαουτάρισε. Αλλά όχι μόνο όλα μπαουτάρισε, εντάξει. Και τα μπλοκ μου στο SDN. Ναι, και τα μπλοκ του Χρήστα στο SDN. Τι άλλο θες. Σωστό γι' αυτό. Και έχει άρχισε. Γράψει μια που, εντάξει, μια που είπα SDN. Που πολλές φορές το ξεφωνίζουν οι φίλοι μου οι Αριανοί. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τον Σάβα Παντελίδη. Η συνάδελφος. Η Μαριάννα. Πάρα πολύ ωραίο. Μαριάννα Αξιοπούλου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο μπλοκ. Ωραία. Δεν είναι blog, είναι θέμα για το. Αφιέρωμα. Αφιέρωμα στον Παντελίδη με προσέγγιση αθηναϊκή. Ναι, εντάξει, λογικό. Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό το βάλαμε και στο Λαμπαουτάρης. Να μπείτε να το διαβάσετε. Μάλιστα. Αυτά. Τι άλλο σχόλιο θες να κάνω? Να βάλω ένα quiz μέχρι τις 7. Βάλε, ναι. Δώσε 3 εισιτήρια καταρχήν για το Άρης Περιστέρι. Για το Άρης Περιστέρι. FM και νόρμα. Περίμενε, όχι, πιο πολλά.
Τέσσερα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Στέλνετε το μήνυμά στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Δεν το δώσαμε χθες. Για να μπείτε στην κλήρωση. Ναι, το πρωί έδωσα τρία. Που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Τέσσερα εισιτήρια. Τέσσερα εισιτήρια λοιπόν για το Άρης Περιστέρη. Έτσι. Ποιον πρώην παίχτη πρώην του μπασκετικού Άρη του μπασκετικού είχε προπονητή ο Παντελίδης. Ο Σάββας Παντελίδης. Ποιον πρώην παίκτη του μπασκετικού Άρη. Πρώην παίκτη. Παίζει ακόμα. Είχε προπονητή, σου λέω. Ναι, ναι, εντάξει. Μα παίζει. Αν 72 χρόνια. Ο Σάββας Παντελίδης. Ποιον πρώην παίκτη. Γιατί είχε παίξει και μπάσκετ έτσι, σε πολύ νεαρή ηλικία. Στον Κορυδαλό. Όχι μέσα. Δεν το βρήκα ήδη. Δεν χρειάζεται να το πει. Λόγω το ίδιο. Να βοηθήσω. Όχι. Γιατί όχι. Όχι. Ωραία, άμα είστε έξυπνοι, θα κάνετε το συνειρμό που έκανα κι εγώ. Ναι. Πού μπορεί να τον είχε προπονητή, σε ποια ομάδα και σε ποια περιοχή. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο παίχτης και προπονητής ήταν. Είναι. Εγώ δεν λέω παραπάνω. Σου λέω ποιον προπονητής. Όταν λέω ποιον πρώην παίχτη του Άρη είχε προπονητή ο Σάββας Παντελίδης, τι θα ήταν και παίξει προπονητής. Και στον Άρη εννοώ. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Δεν μπορείς να πεις παραπάνω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Χρήστε, μην με ζωρίζεις, μην με πιέζεις. Εντάξει. Άμα θέλω να το βρουν. FM και εννοώ στο 54526 η απάντηση. Ωραία. Έχει παίξει και μπάσκετ. Ωραία. Ο κύριος Σάββας Παντελίδης, βεβαίως. Μεγαλούργησα τον Αναστόπουλο στο μπάσκετ. Ωραία. Και έψαχνα το μεταξύ σήμερα κάτι φωτογραφίες και έχω πετύχει του φωτογραφία του Σάββα Παντελίδη ως παίχτης προοδευτικής. Αυτός είναι. Ναι. Ε? Ναι, 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 αυτός είναι. Είναι πανεύκολο. Αυτός είναι. Για άλλος μπορεί να το κάνει. Λόγω περιοχής. Άλλος μπορεί να μην τον κάνει. Αυτό βοήθησα. Γι' αυτό βοήθησα. Γιατί βοηθάς, ρε φίλε. Γιατί είμαι φίλος. Άστος λίγο δυσκολευτούν. Είμαι φιλοαριανός. Εντάξει, και εγώ δηλαδή τι είμαι. Αντιαριανός. Αντιαριανός. Ναι. Εντάξει. Θες να δυσκολέψεις το λαό του Άρη. Εντάξει. Θα δούμε αύριο το πρωί σε ένα γκρουπάκι γραμμένο. Αυτός ο Ανταριανός που κάνει εκπομπή. Με ο Παοξής. Ο Παοξής αυτός που. Όπως έλεγαν με κάποιοι. Με το προσωπείο του ρεπόρτερ του Άρη. Μια περίοδο, φίλε. Ναι. Τότε που δεν με συμπαθούσαν κάποιοι, λέγανε ότι ήμουν Παναθηναϊκός μικρός και άλλαξα. Άρρωστος. Από μικρός είχα μεγαλώσει με τα. Φώναζα πράσινε λαγέ, πράσινε θεέ, Παναθηναϊκή και τέτοια. Δηλαδή πραγματικά. Πήρα 13. Πήρα 13. Ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου. Εκείνη την περίοδο λέει να έρθουν σε μένα να το πούνε. Ξέρεις λέει πόσες το λες, σαν το Άρης έχω αγοράσει. Όντως κυκλοφορούσαμε με τον αδερφό μεσά το. Νομίζω τον αδερφό μου τον έχω, φίλε. Ψάχνω και τη δικιά μου τώρα. Μεσά το Άρης. Ενημέρωση λογισμικού. Όχι μετά. Τι. Μην την κάνεις τώρα. Τι. 8 ώρες θα κάνει. Εντάξει, πολλοί τότε βέβαια. Οι περισσότεροι ήταν αρδιανοί. Υπήρχαν πολλοί που ήταν και γκαλλικοί. Όχι πολλοί βέβαια, κάποιοι. Όχι, γιατί ας πούμε ο αδελφός μου ένα παράδειγμα, ο οποίος ήταν. Κυκλοφορούσε με τη φανέλα του Γκάλι όταν ήταν στον Άρη, όταν πήγε στον Παναθηναϊκό έγινε Παναθηναϊκός. Και από τότε έμεινε Παναθηναϊκός. Δεν τη βρίσκει τη φωτογραφία ο Χρύσανθος. Θα στείλω το διάλειμμα, Χρύσανθε, γιατί αργείς. Ποιο διάλειμμα θα στείλεις. Δες εδώ τι γίνεται, ρε φίλε. Δες εδώ τι γίνεται. Δηλαδή, τι γίνεται. Εδώ. Περίμενε να κάνει λίγο ένα μακρινό. Ένα μακρινό κάνει. πολύ ωραία η σειρά αυτή. Εξαιρετική. Στηρίζουμε Open Beyond. Έτσι. Πάμε στον break, Χριστοκιός, και επιστρέφουμε σε λίγο. Ψάχνουμε ακόμα τον καφέ. Περιμένουμε. Πες, δεν έχω δίκιο τώρα. Ε? Δεν έχω δίκιο. Έχεις. Μόλις έρθει θα την ξεφωνήσω. Λίμπρο 107,4, All About Άρης On Air. Ακούτε, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Τέσσερα εισιτήρια δίνουμε για το Άρης Περιστέρη την Κυριακή 5 η ώρα στο Nick Gallis Hall. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Αυτό βάλτε να το γράψουν τώρα. Άσε, ρε φίλε, το πάω αύριο το πρωί. Όχι αύριο το πρωί. Αυτό το πω τώρα. Τι αύριο το πρωί, βρε. Δεν το πεις τώρα. Τι τουρίστας είναι αυτός. Εγώ φταίω που το έκανα. Συγγνώμη, βάλαμε ένα quiz το οποίο στο τέλος της εκπομπής δεν θα το πούμε στον κόσμο. Θα το πούμε, αλλά το βάλω αύριο. Τώρα! Εγώ φταίω που το είχα για αύριο το πρωί θέμα και το έκαψα. Είναι. Δεν φταίει. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα το βάλουμε σήμερα. Θα το βάλουμε. Τώρα θα το βάλουμε. Όχι, αύριο θα το βάλουμε. Αύριο θα το βάλουμε. Αύριο θα το βάλουμε. Ναι, λέγε, συνέχισε. Αύριο θα το βάλουμε. Θα δώσω εγώ εντολή. Σαν υπεύθυνο ύλη θα μπει αύριο. Έλα, Χρυσάνθε, άστο. Σαν υπεύθυνο πύλη θα δώσει εντολή, όχι ύλη. Άστο. Έκανα πολλέ φορέ πύλη. Λοιπόν, τέσσερα στυριάκια είπαμε για το Άρης Περιστέρη την Κυριακή στις 5. Έχουμε και το κουιζάκι. Ποιο πρώην παίκτη του μπασκετικού Άρη ήταν προπονητή του Σάββα Παντελίδη σε ομάδα μπάσκετ στα 90 χρόνια του Σάββα Παντελίδη. Πριν έτσι αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο, είχε ασχοληθεί λίγο και με το, και με το μπάσκετ. Και έχω πετύχει σήμερα φωτογραφία του. Καλά, προπονητή, πόσο μεγάλο ήταν στα πρώτα βήματα του συγκεκριμένου, μάλλον. Πολύ. Σε ποια ομάδα, δεν μπορώ να πω. Πες σε μένα. Δεν μπορώ να πω.
Δεν μπορώ να πω. Θα ψάξω να το βρω. Θα το ψάξω να το βρει. Δεν μπορώ να πω, δεν σου λέω τίποτα. Γιατί γράψε το. Γιατί μου το κες. Γιατί μου το κες. Θα σου πω, μου βάζετε τίποτα. Θα σε διαγράψω. Γιατί μου κες τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, μόνος το έγραψα αυτό. Ναι. Τρία εισιτήρια, τέσσερα εισιτήρια. Τέσσερα εισιτήρια για το Άρης Περιστέρι. Ωραία, καλά. Κυριακή, 5 η ώρα. Νικ Γκάλης Χολ. Χωρίς ο Διαμαντής Λαφτσάκη κατά πάσα πιθανότητα. Περαστικά κιόλας το πούμε τον άνθρωπο. Ναι, Χρήστο μου, ναι. Μόνο εσύ είσαι τόσο τις λεπτομέρειες. Έτσι πρέπει. Μόνο εσύ. Η χολύπτηση είναι, αφού τους άλλους δεν τους νοιάζει άμα ακούγεσαι. Που δεν ακούγεσαι. Σωστό, σωστό. Από αυτά που λες. Άρα έβαλες ένα θέμα για το Γαλατσόπουλο, να το πιάσω. Μετά να το κάνουμε καλύτερα. Όχι, τώρα το πιάνω. Πιάσ' το τώρα. Λοιπόν, σκανδαλάρα. Ναι. Ένα αίτημα του ΠΑΟΚ που φυσικά το πέρασε. Αντιλαμβάνεσαι τώρα το έγκλημα το περσινό με τον Λάσκαρη. Ένα από τα εγκλήματα μάλλον. Το δεύτερο είναι τα τηλεοπτικά. Ο Άρης θα πάρει λιγότερα χρήματα ενώ έχει βγει η πιο εμπορική ομάδα μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Mm-hmm. Και ο Γαλατσόπουλος αντί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΕΣΑΚΕ, ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να αποφασίσει για τη μετάθεση ως ΕΣΑΚΕ, γιατί αυτό απαγορεύεται από το καταστατικό, το πήγε πολύ έξυπνα στην Επιτροπή Πρωταθλήματος. Οι Αριανοί θέλουν να θυμάστε ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και το Ρέθυμνο, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και το Ρέθυμνο, και το Ρέθυμνο, και το Ρέθυμνο ψήφισαν ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να το ξεχάσετε. Γιατί είναι έτσι η ζωή που κάποια στιγμή θα μου το φέρει το Ρέθυμνο μπροστά. Δεν θα το σώζει μονίμως και πάντα η άριστη σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Επίσης, αν η ΚΑΕ Άρης, έστω και σε ψηφοφορία χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή, για τις λαμπάδες και τα λαμπάκια στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ ψηφίσει υπέρ του Γαλατσόπουλου, θα πρέπει να εξαφανιστεί την ίδια στιγμή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θέλω να σημειώσω, το οποίο δεν αναιρεί το ένα, γιατί πολλές φορές από την τρέλα σας να κυνηγήσετε τη διοίκηση είτε του μπάσκετ του ποδοσφαίρου το ξεχνάτε. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ανυπαρξία του Άρη. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι παντού και μάλιστα πέρα από το ποδόσφαιρο όπου υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ με τις ευλογίες του μεγάλου Παναθηναϊκού, γι' αυτό βλέπετε και τις πολύ ωραίες αναρτήσεις του Τράκη για τον Γιωργάκη και του Γιωργάκη για τον Τράκη και μια αγάπη έχουν μεταξύ τους όλοι αυτοί. Εκτός λοιπόν από το ποδόσφαιρο που δικαιολογημένα με όλα τα λεφτά που έχει επενδύσει ο Ιβάν έχουν κάνει αυτά τα οποία έχουν κάνει, μετά επαναλαμβάνω τώρα, βλέπετε ότι και στο μπάσκετ, εκεί όπου λες ότι είσαι αυτοκράτορας και το λες γιατί είσαι αυτοκράτορας ή μάλλον ήσουν αυτοκράτορας, αν και ο τίτλος ακολουθεί πάντα, αλλά σε αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν, γιατί δεν έχεις καμία μα καμία απολύτως δύναμη και δυναμική. Έχεις φροντίσει να εξαφανίσεις από μόνος σου τη δυναμική σου και είσαι παντού ανύπαρκτος. Δέχεσαι την μία ήττα πίσω από την άλλη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αυτή η πραγματικότητα, φίλοι του Άρη, δεν αντιμετωπίζεται απλά λέγοντάς το στο ραδιόφωνο και ξεφωνίζοντας τον Γουλιέλμο και τον κάθε Γουλιέλμο. Αυτή η πραγματικότητα αντιμετωπίζεται με ένα γεμάτο παλέ την Κυριακή. Απλά να διαπιστώνουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Να επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Να ξεφωνήσουμε αυτόν ο οποίος ηγείται διοικητικά. Να τον λέμε ότι είναι και αυτός ανύπαρκτος. Και μετά να πηγαίνουμε να παρακολουθήσουμε φεστιβάλ κινηματογράφου. Δεν αλλάζει κάτι. Τίποτα δεν αλλάζει επί της ουσίας. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι τα κόζια τα έχουν πάρει στα χέρια τους παντού, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε με τις δικές τους δυνάμεις, είτε όχι με τις δικές τους δυνάμεις. Εδώ η εκπομπή ήταν η μόνη που ούρλιαζε τη μέρα που ο Λάσκαρης ψήφισε τον Γαλατσόπουλο
Και φυσικά υπήρχαν οι Αριανάρες τότε, που είτε μας χρέωναν το τζιπ του μπαμπά μας ότι μας το έδωσε η ΠΑΕ και γι' αυτό τα λέμε, τις μπούρδες που κυκλοφορούν κατά καιρούς και τη λάσπη που πετάνε σε όποιον Αριανό τολμήσει να φίξει το σύστημά τους, είτε φυσικά αποθέωναν τον μεγάλο παράγοντα που θα επένδυε δισεκατομμύρια στην ομάδα. Και βεβαίως δεν καθόντουσαν να συζητήσουν επί της κριτικής, επί του θέματος, αλλά αναφέρονταν περί ανέμων και υδάτων με τη γνωστή λασπολογία. Το ίδιο είχαν κάνει όταν πρώτα-πρώτα, όταν ήταν ο Κέσσαρας ο Λάσκαρης, είχαμε πει για την επιλογή του Champions Basketball League. Πώς λέει Basketball League, πώς τη λέγανε αυτή. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Όπως τώρα, για την αστεία αυτή διοργάνωση που έπαιζε ο Άρης. Να το κάναμε για να το υποσχεθούμε στους ξένους. Και οι ξένοι μπαίναν μέσα και βαριόντουσαν. Παίζαμε χθες με μια ομάδα, την οποία ο Σμυρναϊκός Βαθυλάκου θα την κέρδιζε μέσα έξω με 10 πόντους. Με το Λευκό Σκοτσιανίτη στη σύνδεσή τους. Τέλος πάντων. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Άρης, όσο βρίσκεται σε αυτήν την τραγική οικονομική κατάσταση, όσο σημάζεμα και αν έχει κάνει ο Γουλιέλμος το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Είτε φωνάζετε, είτε μιλάτε, είτε λέτε, είτε ξεφωνίζετε οτιδήποτε άλλο. Αντιληφθείτε ότι όσο υφίσταται η συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση της ομάδας και με δεδομένο ότι ο Άρης δεν μπορεί να είναι τσάτσος κανενός όπως επιλέγουν άλλοι να είναι για να έχουν τα κόζια, θα είμαστε του κλότσου και του μπάτσου. Τώρα, απ' τη μία να παίρνουμε τα για τα γάνια και να νομίζουμε ότι κάνουμε επανάσταση. Να λέμε ότι είμαστε ισχυροί ενώ είμαστε ανύπαρκτοι. Και από την άλλη, να το δεχόμαστε και επικοινωνιακά αυτό το κομμάτι, δεν μας βγάζει πουθενά. Ισχυρός επενδυτής, ισχυρότερος οικονομικός παράγων και τότε θα μπορέσουμε και ως Άρης να λειτουργήσουμε διαφορετικά και να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η ομάδα πραγματικά να αποκτήσει και πάλι την έγκλη του παρελθόντος. Δώστε μου και 50 λεπτά, μια που τα είπα καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυο καφέδες μου φέρατε, καθυστερήσατε, αλλά τουλάχιστον άξιζε τον κόπο. Καταλάβαμε λοιπόν τι έγινε με το Γουλιέρμο και τον μπάσκετ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και ξανά έρθει 6 παρα 10. Θα κατέβω κάτω και θα σου βγάλω το μαλλί τρίχα τρίχα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Πολύ ευχαριστώ να σας ακούσω και αμέσως μετά. Και το ίδιο που σας λέω για τον μπάσκετ, με διαφορετικές παραμέτρους και άλλες καταστάσεις, γιατί υπάρχουν πολλά χρήματα που έχουν μπει στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια από την πλευρά του Καρυπίδη, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ωραίο να διαπιστώνουμε τα προβλήματα, είναι πολύ ωραίο να καταγράφουμε το γεγονός ότι ο συμπολίτης δίπλα ελέγχει τα πάντα και βλέπω σήμερα όλοι οι συνάδελφοι του συμπολίτη ξεφωνίζουν για τα 60 χιλιάρικα πρόστιμο που έφαγε ο Ολυμπιακός, για τα επεισόδια που έγιναν στο Παγκρίτιο, από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ που της Μολότοφ έξω από το γήπεδο της Τούμπας, τους τραυματισμούς αστυνομικών που πήγαν στο 424 και όλα όσα έγιναν εκεί τα τιμώρησε με 15.000 ευρώ. Σήμερα λοιπόν φωνάζουν για σκάνδαλο και έχουν δίκιο για τον Ολυμπιακό, γιατί έπρεπε να φάει μείον 3 όταν και οι ίδιοι ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς και έπρεπε και αυτοί να φάνε μείον 3. Εκείνο όμως το κάνανε μούχτη, το συγκεκριμένο το προβάλλουνε. Γιατί? Γιατί όλα είναι επικοινωνία. Γιατί όλα είναι το άσπρο μαύρο. Κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση. Και την ίδια στιγμή ο Αριανός, αν επιχειρήσει ποτέ Αριανός δημοσιογράφος να το κάνει αυτό, που δεν το κάνουμε, θα βγει να μας μαλώσει. Θα βγει να πει ότι τα λέτε για να στηρίξετε τον Καρυπίδη, τον Γουλιέλμο, τον οποιοδήποτε άλλο. Αν δηλαδή κάνουμε κάποια μορφή επικοινωνιακής εντός εισαγωγικών προπαγάνδας, θα βγει ο ίδιος ο Αριανός να μας βάλει στη θέση μας. Αδιαφορώντας όμως για το κόστος το επικοινωνιακό.
Γιατί? Είτε γιατί δεν το ξέρει, είτε γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να την πει σε αυτόν που έχει μικρόφωνο και λέει ότι είναι αριανός δημοσιογράφος. Γιατί αυτός το ξέρει καλύτερα. Γι' αυτό είναι και οι προτροπές σε μένα πολλές φορές. Μην γράφεις αυτό το site, γράφεις εκείνο. Φύγε από αυτό, έλα σε εκείνο. Να τα πούμε εδώ μεταξύ μας. Να τα λέμε μεταξύ μας, στο κυτρινό μαύρο καφενείο μας. Να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Να βρίζουμε όλοι μεταξύ μας τους άλλους. Και μετά να κλαίμε τη μοίρα μας. Γιατί ο άλλος δεν τιμωρείται ενώ εσύ τιμωρείσαι. Γιατί ο άλλος ελέγχει την ΕΠΟ, την ΕΟΚ, τον ΕΣΑΚΕ ενώ εσύ ανύπαρκτος. Και την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, όταν φτάνουμε στο τέλος, να βγαίνουμε να τον ξεφωνήσουμε τον διοικούντα γιατί δεν τους ελέγχει. Ενώ λίγο πριν ξεφωνήσαμε τον δημοσιογράφο που έκανε την ίδια μορφή προπαγάνδας που ακολούθησε ο φίλος του συμπολίτη. Ένας κύκλος λοιπόν φαύλος που να μην πηγαίνουμε ούτε προς τη μία κατεύθυνση, να μην πηγαίνουμε ούτε προς την άλλη κατεύθυνση και να ζούμε σε ένα μικρό κόσμο, κυτρινό μαύρο μεν, αλλά μικρό κόσμο. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Το 2018 για να πολεμήσεις χρειάζεσαι ισχυρό επενδυτή με πολλά λεφτά, πρόσβαση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με πολλά λεφτά, πρόσβαση στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με πολλά λεφτά, πρόσβαση στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ανά την Ελλάδα με πάρα πολλά λεφτά, επικοινωνία, άρα πρόσβαση στα μίντια με πάρα πολλά λεφτά. Όταν ο Άρης τα καταφέρει όλα αυτά, τότε θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια, προσέξτε τι λέω, όχι αγωνιστικά, μακροπρόθεσμα σε όλα τα επίπεδα. Να διεκδικήσει πρωτάθλημα, να διεκδικήσει Champions League. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης με το μόνο πράγμα που τα διεκδικεί όλα αυτά είναι με την όποια μικρή, μεγάλη, μέτρια, καλή, άσχημη ποδοσφαιρική του αξία. Ο μονόλογος του Χρήστα Τσαλτίδη ήταν μια προσφορά από το allaboutaris.com, τον Λίμπερο 107,4 και την πίτσα Mr. Gold. Δίνω και 4 εισιτήρια για το Άρης Περιστέρι. Και ανοίγω τώρα τις γραμμές, Νίκο Παπαδόπουλε. Άνοιξε τις γραμμές. Για να συζητήσουμε με τον κόσμο όλα αυτά τα οποία έθεσα στο τραπέζι της συζήτησης εδώ στον Λίμπερο 107,4. Ωραία η συνάδελφος. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τον κόσμο και να αρχίσουμε να ανοίγουμε τις γραμμούλες στο 2310-287-888. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο Τάσος είμαι. Έλα Τάσο. Ρε Χρήσανθε, καλά τα λες. Και έτσι είναι. Να τα κάνω κιόλας. Αυτό το πράγμα τώρα το ονομάζουμε αθλητισμό τώρα όλο αυτό, δηλαδή... Όχι βέβαια. Στην Ελλάδα, όχι βέβαια. Ναι. Και ξέχασα και κάτι, Τάσο, συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις, ξέχασα και την εμπλοκή της πολιτείας, που είναι καθοριστική. Ξέχασα επίσης την αθλητική δικαιοσύνη, που επίσης είναι καθοριστική. Πλακώνονταν, λέει, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για το ποιοι θα μπουν αθλητικοί δικαστές. Τι είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός και ο Άρης, να πλακώνονται και να επιλέγουν, ή μάλλον όχι να επιλέγουν, είπα λάθος ρήμα, και να νοιάζονται για το ποιος θα είναι ο αθλητικός δικαστής. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνεται. Το βλέπουμε. 15.000 πρόστιμο ένας για τις Μολότοφ. 60.000 πρόστιμο άλλος για τις Μολότοφ. Και τι γίνεται στο τέλος? Φωνάζει ο ένας και ο άλλος ότι ευνοεί το ένας, αδικεί το άλλος. Συγγνώμη ρε παιδιά, ο Άρης που δεν έχει κάνει τίποτα, ενώ εσείς όλοι κάνατε. Άλλος τιμωρήθηκε με 60.000, άλλος με 15 και άλλος με μείον 3. Ποιος είναι ο αδικημένος? Ο ΠΑΟΚ έναντι της ΑΕΚ, η ΑΕΚ έναντι του Ολυμπιακού, ή μήπως είναι ο Άρης αδικημένος έναντι όλων αυτών που ευνοούνται? Αυτό το πράγμα είναι ένα, τι να πω, ένα γαϊτανάκι. Γαϊτανάκι, καλά το είπες.
ένα γαϊτανάκι τώρα. Δηλαδή τώρα έχουν βουτυλιάρει τα μυαλά μας. Δηλαδή από εδώ έτσι ο ένας, από εδώ έτσι ο άλλος. Και στη μέση το ρημάδι το ποδόσφαιρο, το οποίο θέλουμε να τα απολαύσουμε στην ομάδα μας. Στην ομάδα μας. Και κάπου, δηλαδή το πράγμα έχει ξεφύγει, φίλε μου Χρυσάφε. Όταν πάμε στο αποτέλεσμα, Τάσο μου, όταν πάμε στο αποτέλεσμα, και δυστυχώς και εμείς πολλές φορές έχουμε παρασυρθεί από αυτό το κυνήγι του αποτελέσματος, όταν πάμε στο αποτέλεσμα και θα μείνουμε ένα βαθμό, για ένα βαθμό εκτός Ευρώπης, θα τα διαλύσουμε όλα. Το ξέρουν αυτό. Το ξέρουν αυτό, το έχουμε κάνει. Έχει καεί το μυαλό μας, φίλε μου. Φυσιολογικό είναι. Και Νικόλα. Έχει καεί το μυαλό μας να σκεφτόμαστε συνέχεια αυτά και αυτά και αυτά, και πάμε στο γήπεδο και λέμε. Τι υπάρχει, πληρώνουμε το εισιτήριο το διαρκές μας και λέμε αξίζει ο κόπος, ρε παιδί μου. Εντάξει, πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα, την αγαπάμε, την υποστηρίζουμε, αλλά αξίζει όλο αυτό το πράγμα με αυτά που γίνονται και όλα αυτά, ρε φίλε Χρήστατε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή το ποδόσφαιρο περισσότερο από το μπάσκετ, τώρα αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι και το μπάσκετ, έτσι. Και το μπάσκετ στο μπάσκετ, ρε φίλε, υπάρχουν κανονισμοί. Απαγορεύεται η μετάθεση του αγώνα. Δεν μπορεί ο Εσακέλεπο. Τι κάνουν, βρήκαν την τρίπλα. Πάνε στην Επιτροπή του Πρωταθλήματος, η οποία δεν έχει δικαιοδοσία για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί λένε από μόνοι του ότι έχει δικαιοδοσία. Γιατί πήγαν στην Επιτροπή του Πρωταθλήματος? Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα περάσει αυτό το οποίο θέλανε. Έχουν τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, βρήκαν και το Ρέθινο, ψήφισε υπέρ του. Έτοιμα ίδιο Άρης πριν δύο εβδομάδες. Για το κολοσσό Άρης. Με λόγο προφανή. Γιατί έπαιζε Φιλανδία. Όχι, είπε ο Γαλατσόπουλος. Πώς μπορεί να αντιδράσει δεν μπορεί. Η ΚΑΕ, ας πούμε. Μα αυτό δεν είπα. Πώς μπορεί. Δεν μπορεί. Και δεν μιλάμε για αντίδραση μέχρι στα χαρτιά και τένια. Μιλάμε δεν για λίγο μπορεί να τούξει το πράγμα. Δεν μπορεί. Ε? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όταν είσαι ανίσχυρος, δεν μπορεί. Είσαι ανίσχυρος, τι να κάνουμε τώρα. Είσαι ανίσχυρος. Τι να πω και να πω, δηλαδή, τι να τέτοιο. Αν δεν μπορεί η ίδια η ΚΑΕ, μπορεί ο κόσμος να το γεμίσω στο γήπεδο, να φωνάξω, να κάνω, να ράνω. Το κέρδος ποιο θα είναι, ρε φίλε Χρυσάφη και Νικόλα? Θα είναι κάτι το κέρδος? Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Έχει φτάσει εδώ, έχει καεί το μυαλό του. Δεν υπάρχει συνέχεια εκεί, εκεί, εκεί. Δηλαδή ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία, ανέβηκε η ομάδα στο ποδόσφαιρο. Κάνουμε αυτό που κάνουμε, έτσι. Ένα καλό, ξεκίνησε πολύ καλά όλο το πράγμα. Εγώ πήγα σε όλα τα φιλικά. Ένα μάτσο έχω χάσει μέχρι τώρα και μ' άρεσε όλο αυτό που γινόταν. Πάω να πει ότι η ομάδα οργανώθηκε. Αλλά γίνονται όλα αυτά που γίνονται και στο τέλος και αυτό θα γκρεμιστεί, παιδιά. Θα γκρεμιστεί, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί. Άμα δεν αλλάξουν αυτοί εκεί πάνω, άμα δεν πάψει η πολιτεία, η πολιτική με όμικρο γιώτα να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και το τέτοιο, δεν πρόκειται να βρούμε γιατριά. Δεν πρόκειται να κάνουμε ποδόσφαιρο και στο τέλος ο κόσμος θα αγανακτήσει και θα πει άντε φύγετε από εδώ ρε. Φύγετε από εδώ, έτσι θα πει. Αλλά ο Αριανός πάλι πιστεύει και βλέπεις γεμίζει το γήπεδο και αυτό τους ενοχλεί. Φυσικά τους ενοχλεί. Σε ποιο μάτς φάγαμε πρόστιμο και δεν κάναμε τίποτα? Με τον Ολυμπιακό, ρε. Και με τον Πάο. Με τον Πάο έφαγες 15.000. Δεν έγινε το παραμικρό. Δεν έγινε το παραμικρό και φάγαμε πρόστιμο. Μόνο που κατεβαίνουμε να παίξουμε, τρώμε πρόστιμο, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έφαγες στο Άρης Πάοκ το ίδιο πρόστιμο που έφαγε ο Πάοκ στο Πάοκ Άρης. Ενώ έπεσαν 32 μολότοφ και πήγαν δύο αστυνομικοί με εγκάβματα στο 424, δηλαδή καραμπινάτη περίπτωση αφαίρεση βαθμών. Αλλά ναι, η έκθεση έλεγε ότι δεν ήταν ακριβώς στον περιβάλλοντα χώρο, ήταν έξω από τη θύρα 7 εντωμεταξύ, αλλά ήταν ένα στενό κάτω. Αφού ήταν ένα στενό κάτω και δεν ήταν ο περιβάλλον χώρος, δεν υπήρχε ευθύνη της ΠΑΕΠΑΟΚ. Η καντίνα εντωμεταξύ που κάηκε ήταν ακριβώς μπροστά στη θύρα 7. Φαίνεται τη πήρε ο αέρας της μολότοφ και τη πήγε στην καντίνα. Και επειδή ψήναν και τα μπιφτέκια, κύριε φίλε, με τα σουβλάκια, γι' αυτό πήρε φωτιά η καντίνα. Μην νομίζετε ότι ήταν τη μολότοφ. Το άλλο ήταν, δεν ήταν λέει παοξίδες. Είχε λέει για τον Ζακ, το αυτόν που σκοτώθηκε, που τον σκότωσαν στο τέτοιο, στο κοσματοπολείο στην Αθήνα. Ήταν λέει για τον Ζακ Κωστόπουλο αυτόν. Είχε λέει για τον Ζακ Κωστόπουλο μια πορεία αναρχικών και οι αναρχικοί, αφού μετά έγιναν, πήγανε λέει στην Τούμπα οι αναρχικοί και πετάξαν τη μολότοφ. 15.000 πρόστιμο. Και εσύ έφαγες το ίδιο πρόστιμο για ένα πανό και 5 υβριστικά. Τώρα, άμα λες και το δίκαιο, λέει να κοίταξε λέει, τους Αριανούς λέει, για τον ΠΑΟΚ. Και μου γράφουν οι φίλοι μου, οι ΠΑΟΞΙΔΕ σήμερα, η αδικία γεννά βία. Εντάξει. Εντάξει. Καληνύχτα, καλά πήγες το πεις. Καλά πήγες το πεις. Να είσαι καλά, Τάσο. Να είσαι καλά, Γορινά. Λοιπόν, θα πάμε στο break πρώτα και μετά συνεχίσουμε με γραμμές. Ωραία. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με τις δικές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 287 888. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής.
All About Aries on Air στο Λίμπερ 107,4. Χρήσανθος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα με και τις 7. Τέσσερα εισιτήρια, μην ξεχνάτε, θα κληρώσουμε λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής για το Άρης Περιστέρι Κυριακή στις 5 στο Nick Gallis Hall. Πιάνετε το κινητό σας στο χέρι, ανοίγετε τα μηνύματα, πάτε νέο μήνυμα. Λοιπόν, γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7 και το quiz που έχουμε βάλει. Δεν νομίζω να δώσω απάντηση ο Χρήστος, να δώσω σειρά μου εκτός. Λοιπόν, ποιον πρώην παίκτη του μπασκετικού Άρη είχε προπονητή ο Σάββας Παντελίδης στα νεανικά του χρόνια, έτσι, γιατί έχει ασχοληθεί λίγο και με τον μπάσκετ ο νέος τεχνικός του ποδοσφαιρικού Άρη. Και την απάντηση, αν θέλετε, μαζί με την κλήρωση, FM κενό, την απάντησή σας στο 54526. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια μέχρι και τις 7 για να συζητήσουμε τα του μπασχετικού και τα του ποδοσφαιρικού Άρη. Φυσικά, παρακολουθώντας έτσι αυτές τις πρώτες ημέρες παρουσίας του Σάββα Παντελίδη στις προπονήσεις του Άρη και τον τρόπο δουλειάς του, τον οποίο σιγά σιγά αρχίζει να εφαρμόζει, έχοντας λιγότερες πλέον από 10 μέρες μπροστά του για τον τεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, καθώς θυμίζουμε υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα τη μεθεπόμενη Κυριακή στο Γεντικουλέ, που θα είναι και τα αποκαλυπτήρια του Άρη υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη. Ένας Παντελίδης ο οποίος νομίζω ότι αυτό το πρώτο διάστημα δουλειάς του στις προπονήσεις θα προσπαθήσει να δώσει βάση και ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα πράγματα. Έδειξε και χθες μέσα από τα λεγόμενά του ότι αντιλαμβάνεται και ότι έχει εντοπίσει τις βασικές αδυναμίες της ομάδας. Το είπε ο άνθρωπος ότι δεν χρειάζεται να διορθώσουμε και πάρα πολλά. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να κάνει σε πρώτη φάση ο 53χρονος τεχνικός για να κάνει την ομάδα πιο αποτελεσματική, πιο ρεαλιστική και να έρχονται και τα αποτελέσματα τα οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Άρης. Και γι' αυτό, μεταξύ άλλων, επέλεξε και τον Παντελή. Νομίζω το πρώτο που θα τον απασχολήσει είναι το θέμα της επίθεσης, της ουσίας που λείπει από τον Άρη στην επιθετική του γραμμή. Μπορεί να είναι και το πρώτο που θα τον απασχολήσει. Βλέποντας το μέλλον, δυσκολεύεται πολύ όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στην δημιουργία ευκαιριών, στο να απειλήσει δηλαδή με κλασικές ευκαιρίες τον αντίπαλο τερματοφυλακά. Είναι κάτι ευδιάκριτο μέχρι στιγμής και ειδικά στο προπονητικό μάτι του Παντελίδη, ο οποίος μπροστά βλέπει μια ποιότητα με παίξεις όπως ο Ματέο Γκαρσία, όπως ο Γκάμα, όπως ο Γιουνές, έτσι, ο Μαρτίνες, ο Ντιγκινή. Φαίνεται όμως, βλέπει όμως ότι λείπουν οι συνεργασίες μέσα από τις οποίες θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Τι αλλαγή ήταν αυτή για να γίνει πιο αποτελεσματική η ομάδα. Σου φάγα τη θέση. Λοιπόν, και είναι νομίζω το πρώτο το οποίο θα τον απασχολήσει και με το οποίο θα ασχοληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα ο Παντελίδης, για να κάνει και την ομάδα πιο αποτελεσματική. Για να έρχονται και τα γκολ που θα φέρουν και τα αποτελέσματα. Γιατί ο Άρης δυσκολεύεται αρκετά στο επιθετικό κομμάτι. Όπως νομίζω ότι θα τον απασχολήσει πάρα πολύ και το κομμάτι των ρόλων, και έχει ξεκινήσει ήδη και σημερινή προπόνηση, δηλαδή με πολλές λεπτομέρειες προσπαθεί να εξηγεί στους ποδοσφαιριστές τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο με βάση το σύστημα το οποίο παίζει και τα θέλω τα οποία έχει από την ομάδα. Για το σύστημα το οποίο θα παραμείνει το 4-2-3-1 με τον Παντελίδη. Νομίζω μόνο αυτό θα έχουμε, γιατί με τον Ερέρα το είδαμε αυτό το σύστημα, αλλά είδαμε και το 4-3-3, είδαμε και το 4-4-2, είδαμε και το 3-5-2, αλλά ο Παντελίδης παίζει σχεδόν αποκλειστικά αυτό το σύστημα. Θέλει να δώσει ρόλους στους ποδοσφαιριστές, να ξέρει ο καθένας τι έχει να κάνει μέσα στο γήπεδο, κάτι στο οποίο υστερεί ο Άρης και υστερούσε με τον Ερέρα, είναι η αλήθεια, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, και το έχει εντοπίσει αυτό ο Παντελίδης, ρόλους και πλάνο και προσανατολισμό, αν θέλετε, και σε ατομικό αλλά και σε συνολικό επίπεδο
και ως ομάδα για να ξεκινάει η επίθεση του Άρη από πίσω και να φτάνει μέσα από ένα συγκεκριμένο πλάνο για ένα build-up στην επίθεση. Έτσι, και μέσα στην περιοχή για τη δημιουργία ευκαιριών. Εντάξει, νομίζω αυτά είναι δύο βασικά. Υπάρχουν και άλλα βέβαια, όπως το κομμάτι της άμυνας, όχι στο σετ παιχνίδι βέβαια, γιατί ο Άρης νομίζω ότι είναι, αν όχι η καλύτερη ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σε αυτό το κομμάτι, ότι πολύ δύσκολα δέχονται ευκαιρίες στον αντίπαλο όταν αυτός απαιτείται απέναντι σε οργανωμένη στην άμυνα του Άρη, οργανωμένη. Αλλά και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, όπου οι άνθρωποι του Άρη έχουν παρατηρήσει ότι είναι κάπως πίσω η ομάδα, αλλά αυτό είναι και ένα θέμα με το οποίο θα επιφορτιστεί νομίζω περισσότερο και ο νέος γυμναστής της ομάδας, ο Σάκης ο Παντελίδης, σε δεύτερη θητεία του στον Άρη. Το έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι του Άρη, το έχει δει σίγουρα και ο Παντελίδης, ο οποίος ενημερώθηκε κιόλας γι' αυτό, και θα γίνει δουλειά και σε αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα. Απλά είναι λίγο δύσκολο και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό και θέλει έναν τρόπο να βρει για να το δέσει με το τακτικό κομμάτι, για να μην φορτώσει πολύ τους ποδοσφαιριστές, προπονητικές μονάδες, έτσι. Θέλει διαχείριση στο συγκεκριμένο κομμάτι για να διατηρεί και την ομάδα φρέσκια σχετικά. Έχει περίπου 9 μέρες για να το δουλέψει όλα αυτά σε έναν βαθμό και όσο προλαβαίνει. Υπάρχει και το μαζί με τον Όφη. Θα το κάνει βέβαια και εν μέσω των παιχνιδιών. Η δουλειά θα συνεχίζεται. Στα δικά μάτια αυτή τη στιγμή ο Παντελίδης αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να κάνει είναι να πάει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες στην διακοπή των γιορτών. Εντάξει, μακάρι να τα πάρει όλα βέβαια τα παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι τότε. Υπάρχει και ένα παιχνίδι Κυπέλλου κιόλας. Ή για να το θέσω αλλιώς, να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται μέχρι τη διακοπή των γιορτών, και εκεί θα έχει ακόμα περισσότερο χρόνο για να δουλέψει με την ομάδα. Και μετά θα έρθει ένας Γενάρης που θα περιμένει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση, θα έχουμε βέβαια και μεταγραφικά να ασχοληθούμε τότε, πιθανές αποχωρήσεις, σίγουρες ελεύσεις ποδοσφαιριστών, αλλά αυτά νομίζω και από τα μέσα Δεκέμβρη και μετά θα αρχίσουν να μας απασχολούν πιο έντονα. Και ο Χρήστος ξέρει όλους τους παίκτες που θα έρθουν τον Γενάρη, αλλά δεν μου λέει ούτε ένα τόσο καιρό. Τον παρακαλάω. Χρήστο τον έχω κάνει. Όλους. Το φόρ τον ξέρει. Όχι όλους. Έτσι, το φόρ τον ξέρει. Τον αριστερό μπακ τον ξέρει. Λοιπόν. Το δεξί. Το δεξί. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Χαρά δεν έχω. Χαρά δεν έχω. Με έχει εκνευρίσει ένας απίθανος τύπος τώρα. Θα αρχίσω τα ξεφωνητά. Αλλά επειδή είναι προσωπικό το, όχι, το θέμα. Δεν χρειάζεται. Σε ένα υπουργείο. Οπα. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ο, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι για το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Αλλά. Ενώ υπάρχει νόμος. Εγώ το ξέρω. Ο 1197 του 95 που το λέει. Απαλλαγή! Αυτός θέλει να βάλει τέτοιο. Ας πάμε. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0, 2-87 και 3-8. Παίζει και εθνική σήμερα. ΠΑΟΚ είναι, ρε φίλε. Έχει και επίθετο ενός πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ αυτός. Του Ψωνίδη. Όχι, όχι τέτοιο. Φραντζέσκος. Ποιος? Φραντζέσκος. Όχι. Πρώην και του Άρη βέβαια αυτός, εντάξει. Φορτούλα. Σιγά μην το λένε και Πάπριτσα. Πάπριτσα. Τέλος πάντων, αύριο θα εξηγηθώ με τον κύριο. Λοιπόν, πάμε. Ανοιχτές γραμμές. Α, έχεις ανοίξει γραμμές, ωραία. Ναι, 23-12-8-8-8. Είπαμε και 2-3 πραγματάκια για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Φαίνεται ότι όσα είπα συμφωνούν οι φίλοι. Γιατί αν διαφωνούσαν θα έπαιρναν τηλέφωνο. Σωστό. Για να ξεφωνήσουν. Σωστό. Άρα συμφωνούν με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Ναι. Κάτσε. Ναι. Πάνω, πάνω κοντινό. Εκεί στη μέση. Ναι. Δεν κάνει. Άκου, βλέπει τηλεόραση. Τέλος πάντων. Μα δεν βλέπεις, Χρυσάφε. Τι να κάνω. Βλέπω είναι. Αλλάξτε το. Βλέπω είναι. Δεν με βοηθάει ιδιαίτερα. Δεν σε βοηθάει. Ωραία. Ανέλυσε. Α, γι' αυτό είσαι εδώ, για να λύσει αυτά τα. Για να αναλύσω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Θέματα. Ανάλυση, ανάλυση. Τρεξίματα. Θα βρει ομάδα λέει τώρα. Ο Παντελίδης αυτός ο γυμναστής και ήταν με τον Καλαϊτζίδη. Όχι. Με τον Καλαϊτζίδη ποιος ήταν βοηθός του. Ο κύριος Λιάπης ήταν ο γυμναστής. Α, Λιάπης. Μοιάζουν λίγο. Ναι, ο κύριος Λιάπης. Ο Παντελίδης έχει συνεργαστεί με τον Παντελίδη. Ο Σάκης Παντελίδης έχει συνεργαστεί με τον Σάβα Παντελίδη, ναι, σε Πανθρακικό και Ηρακλή. Ναι. Πρώτη φορά συνεργάστηκε με τον Πανθρακικό. Φίλος του Ματζούκη δηλαδή είναι. 11-12 και 16-17 στον Ηρακλή όταν είχαν αναλάβει. Εκεί συνεργάστηκε πρώτη φορά ο Παντελίδης και με τον Νάκη το Βάβαλη. Στον Ηρακλή. Ναι. Για άλλα κάνει ο Ματζούκης ρεπορταζάρι.
Εύκολα. Εύκολα. Εύκολα να ξέρεις. Ναι. Το Βάβελ, τον οποίο εντάξει το λέγαμε και χθες, ο Άρης τον έχει πετύχει και αντίπαλο στη Γάμα Εθνική. Με τον Άρα Κροποτάμου, ήταν τότε πρώτος προπονητής. Την ιστορική ομάδα που κέρδισε τον Πανσεραϊκό. Η μόνη που δεν κάθισε να χάσει τον Πανσεραϊκό, εννοείς. Ναι. Ωραία. Και προς τιμήν του κιόλας το Άκτη Βάβελ, γιατί. Είναι από τις Σέρες κιόλας. Και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα τον Πανσεραϊκό. Ναι. Και είναι από το Σελίκο και είναι και πατέρας του, ήταν παίχτης στον Πανσεραϊκό. 33 χρονών. Πόσο? Μικρός. Τώρα είναι 33. Ναι. 33 είναι. Και έχει ξεκινήσει το 26, έχει δουλέψει η Βουλγαρία και στην Κύπρο έχει πάει. Πρώτη του επαφή με τη Super League ήταν στον Πανετολικό με Γιάννη Ματζουράκη, βοηθός. Και μετά με τον Σάββα τον Παντελίδη. Στον Ηράκλη, στον Αστέρα Τρίπολης και τώρα στον Άρη. Στον Αστέρα Τρίπολης δεν είχε γυμναστεί τον Παντελίδη ο Παντελίδης. Ωραία. Είχε έναν άλλον, τον Λεωνίδη τον Παπαδάκη. Αλλά τώρα έφερε τον Σάκη τον Παντελίδη. Μάλιστα. Πάμε ο Σούμποντιτς. Ο Σούμποντιτς. Ο Σομπότοβιτς. Αυτός. Πέτρο Σομπότοβιτς. Από πού είναι ο Σομπότοβιτς? Πολύ μυστήριο τρένο αυτό. Low profile. Αλλά θα τα βρούμε και γι' αυτό. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Εγώ φταίω, ρε πρόεδρε του ΕΣΑΚΕ, να γίνει μια πτώση τάση στο δεύτερο γύρο τώρα. Ναι, ρε, εσύ φταίς. Μη χάσεις και εσύ να βγεις να πεις. Τι φταίει ο συμπολίτης? Εγώ φταίω να γίνει μια πτώση τάση πάλι. Εσύ κάτσε καλά, δύο παιδιά έχεις. Πτώση τάση είπα εγώ, τι κάνει πτώση τάση. Ιδέα, φίλε, είναι, τι φταίει ο άνθρωπος. Δεν σου πεθαμπώ με το πούλμα του ΟΑΣ. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράζεσαι καλύτερα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος με επίπεδο και μένεις και σε περιοχή που έχει επίπεδο. Ναι, καλά. Στο Φίνικα. Όχι στο Φίνικα, στον Αηγιάννη. Όχι, φίλε, στο Φίνικα. Σέιντ Τζονς. Πότε έγινε ο Φίνικας και μετά έγινε ο Αηγιάννης. Σέιντ Τζονς. Ψέματα να λέμε. Το Φίνικα, στο κατακίτρινο Φίνικα. Δεν τα λέμε και όλα. Ασένα σε τρώνε και τα δρομολόγια για να πας η δουλειά σου. Πραγματικά, βενζίνη δεν πρέπει να δίνεις τίποτα. Τόσα χρόνια όμως έδινα. Έχει τέτοιο, ρε. Απεριορίστων διαδρομών στον ΟΑΣΤ. Όχι, έχετε και με παίρνετε περιστιακό. Εμένα τι το λες, ρε. Ο παππούς μου στον ΟΑΣΤ δούλευε. Ο οδηγός ήταν ο παππούς. Λοιπόν, τι έγινε πάλι. Μετά μου λες τώρα, μην ασχολούμαι με αυτή. Ναι, φίλε. Με αυτή την, δεν θέλω να πω λέξη ομάδα, κάτι με αυτή, αφού δεν μας φρούνε να γιάσω. Ποια φίλε? Αυτή η ομάδα τώρα που είναι διεφθαρμένη σε όλα τα αθλήματα. Η ομάδα αυτή που τα αρχικά της σημαίνουν πάλι από offside κερδίσατε? Ναι, αυτή. Πάλι από offside κερδίσατε, πετυχημένο. Λοιπόν, εδώ που πρέπει να το σκεφτείς αυτό. Πει αλφα, όμικρον, κάπα. Το είδα, Χρήστον. Μπράβο. Δεν βλέπω το πρώτο ημίχρονο εχθές. Ναι. Και δεν είχα διαβάσματα αυτά με την Εμπελίνα και τα. Διάβαζες, ε. Ναι. Ευτυχώς πάντα παιδιά σχολείο και μαθαίνουμε κι εμείς. Ναι. Ακριβώς. και βλέπω το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Βλέπω ένα σφυροκόπημα εκεί πέρα. Πάτα κιούτα. Ένα εργοτέλης, λέω τώρα έτοιμος. Ήθελα να βάλει και το καπνίδαρο. Λέω το καρφώσει και 2-1. Αντίο ζωή μετά. Ναι. Και μετά, αυτοί πέρασαν και τον Κύρια. Αυτοί πέρασαν και τον Κύρια της Δευτέρας. Όχι offside. Ωραίος ο Κύριας. Ωραίος ο Κύριας. Εσύ Κύρια, ένα χρόνο σε εμάς για κεφαλιά δεν έκανες. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα χρόνο σε εμάς τέτοιο κόψιμο δεν έκανες μπάλας. Αλλιώς δεν απέφταμε. Τέλος πάντων. Τι νέα έχουμε τον ποδοσφαιρικό Άρη? Ο κύριος ρεπόρτερ. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Χαμός γίνεται, υδρότες. Ευτυχώς έκανα εγώ ρεπορτάζ και είδα το Ματίγια τώρα σε γλωσσό πολυκατάστημα. Το Ματίγια τι? Ωραίο ρεπορτάζ. Σε τι γλώσσα εννοηθήκατε, ρε? Σε αραβικά? Που δεν μιλάει αγγλικά κιόλας. Μόνο που μπορούσε άσπρα από πάνω και μαύρα από κάτω, το λέω Ματίγια, αυτά να τα βγάλεις αγόρι μου, γιατί δεν είσαι καλά, δεν πας καλά. Με κοιτούσε. Ο Ματίγια με τον Γκαρσία είναι οι δύο παίκτες που δεν μιλούν γρή αγγλικά. Τίποτα. Λοιπόν, ναι. Η εμφάνισή του δεν μου άρεσε. Εντάξει, τον είπα μου ότι είναι ο αγαπημένος μου. Το favorite player ξέρει, δεν είναι τόσο. Ναι. Δεν είναι και τόσο. Αυτά, συγγνώμη, το Ματίγια έχει favorite player. Εσύ όποιον βλέπεις, δεν βλέπεις. Ντουγάνι, τέτοια τους λέτε και νομίζουν ότι είναι καλοί παίκτες μετά. Μα αρέσει, κάθε φίλε. Χωρίς Ματίγια είσαι πλημμύρα στο κέντρο. Βέβαια, ναι. Πλημμύρα είσαι. Ενώ όταν μπαίνει, συμμαζεύει τα ύδατα.
Με τους Άγιους 40, άσε τώρα. Τα ρατσιστικά. Αυτά τώρα στέλνουν, δεν είναι ωραία. Να ξέρεις, δεν είναι καθόλου. Με τους Άγιους 40, δεν είναι ρατσιστικό. Που έλεγε ο Ταλιμπάν, θέλω τον Κοσοβάρο και κάτι τέτοια έλεγε όταν ήρθε. Είπα ότι ο Άγιος 40 είναι περιοχή της Αλβανίας. Λέω ψέματα. Ναι ρε, ελληνική είναι. Ελληνόφωνη. Ελληνόφωνη είπα. Σαν τα σακάνω. Σε πρόλαβα, ναι. Σε πρόλαβα γιατί έχω τέτοια σκέψη και τέτοια πιστεύω. Αλλά τι να κάνουμε αυτά. Ναι. Οι σκέψεις μας και τα πιστεύω μας δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Παπαδόπουλε, τι θα κερδίσω, άρεσε τον Όφη, μήπως άλλαξε, συγγνώμη. Κάτσε ρε Στέλιο, περίμενε, έχουμε ακόμα 10 μέρες μέχρι τότε. Παπαδόπουλε δεν άλλαξε ακόμα γνώμη. Εγώ πιστεύω. Σε ξανακάνω την ερώτηση. Έλα. Παπαδόπουλε θα κερδίσει ο Άρης τον Όφη. Εγώ πιστεύω πως ναι. Όπως λέει, όπως πάντα... λέει, όπως λέει και πρώην προπονητής της ομάδας, θεωρώ, πιστεύω και αισθάνομαι. Άσε, άσε. Δεν μου λες. Έλα. Παπαδόπουλε έχει πάντα δίκιο ο Άρης. Πάντα, ναι, πάντα. Άρα, είδες τι καλά στο σωστό δρόμο. Τι ωραία που ζωνόμαστε, Στέλιο μου, έτσι. Είδες τι σωστά, τι ωραία που τα λες. Είδες πάντα δίκιο ο Άρης και πάντα θα κερδίζει. Πω για την πλάκα τώρα, το μάτι της Κυριακής στο μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο. Και πρέπει να πάμε εκεί για να το κερδίσουμε. Για ποιο λες, το μπάσκετ... Α, για τον μπάσκετ λες, ναι, για τον μπάσκετ. Ναι, γιατί το... 5 η ώρα. Το μπάσκετ φέτος είναι πολύ δύσκολο και σφιχτό. Δεν υπάρχουν φαβοροί πτώσεις και παίζουν όλες οι ομάδες από ένα σημείο και μετά. Και παιχνίδια ειδικά που... στην έδρα σου πρέπει να τα, πρέπει να τα καθαρίζεις. Δεν ναι, 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 βασικά είναι το πρώτο μάτς που παίζουμε εδώ σε έδρα, νομίζω που είναι εκτός από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι. Ναι, γιατί παίξαμε 3 έξω ναι, και ναι. 2 εντός. Ναι. 2 κερδίσαμε, ένα κάτω από το Πανιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλει... Θέλει φωλή, θέλει πνευμόνη το παιχνίδι και αυτό. Και από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει και μια κινητικότητα για τα εισιτήρια το μάτς της Κυριακής και είναι θετικό αυτό το ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και αντιλαμβάνεται και την κρισιμότητα του αγώνα. Και βοηθάει και η έλλειψη. Θέλει αυτά τα μάτς να τα κερδίζουμε αυτά πρέπει, για να μην σφίγγει αργότερα. Να είμαστε πιο καλαροί. Νίκο μου, καλά τα είπες. Ναι, Στέλιο μου. Ναι. Καλά τα είπες. Ναι, Στέλιο μου. Απλά να ξέρεις. Έχει πάντα δίκιο. Εντάξει. Έτσι. Άμα μπει αυτό το. Σε αυτόν τον τρόπο σκέψης θα γίνεις ναι. Ο νέος Χρύσανθος. Ναι. Αυτά. Εντάξει. Έγινε. Έγινε στα λίγο. Να είσαι καλά. Άντε, bye, bye. Ο νέος Χρύσανθος. Θα γίνει ο νέος Χρύσανθος. Θα γίνει ο Νίκος. Καλό. Ωραίο. Λοιπόν. Ωραίο. Λοιπόν. Ναι. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές. Λίγο το ευρωμέσα σας βλέπω βέβαια σήμερα. Εντάξει. Ήρθε ο Παντελίδης, ηρεμήσατε. Τώρα δεν λέμε τίποτα. Τελείωσε το θέμα του Παντελίδη. Καθαρίσαμε. Λοιπόν, 2-31-0-2-87. Και 3 οκτάρια, ανοιχτές οι γραμμές μέχρι τις 7. 4 εισιτήρια δίνουμε για το Άρης Περιστέρι FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Και κάτι προτροπές βλέπω εκεί πέρα από έναν φίλο να κάνει κάτι η ομάδα το Περιστέρι. Ωραία. Και το, και το quiz φυσικά. Ποιος πρώην παίκτης του Άρη, του μπασκετικού Άρη, ήταν προπονητής του Σάβα Παντελίδη. Στο πολύ σύντομο διάστημα που ασχολήθηκε ο Σάββας Παντελίδης με τον μπάσκετ. Τώρα μιλάμε για εφηβικά χρόνια. Στις Αθήνες. Λοιπόν, για να σας δω αν είστε διαβασμένοι. FM κενό, την απάντηση στο 54526. Ο Χρήστος είναι απορροφημένος τώρα με αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχει τρελαθεί τελείως. Θα. Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος επειδή έστειλε και ένας φίλος ένα μήνυμα νωρίτερα. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φιλικό στον ορίζοντα. Έτσι όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον και το πρόγραμμα μέχρι το Σάββατο. Γιατί μέχρι το Σάββατο η ομάδα κανονικά θα έχει προπονήσεις. Είναι πιθανό την Κυριακή να δοθεί ένα ρεπό. Κυριακή Δευτέρα εκεί πέρα. Και μετά ξεκινήσει η προετοιμασία full. Με πολύ περισσότερη τακτική για το παιχνίδι με τον Όφη. Και δεν υπάρχει αντίπαλος τώρα να γίνει κάποιο φιλικό, είναι η αλήθεια. Και δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει και την ομάδα να γίνει κάποιο φιλικό. Ο Παντελίδης έλεγε αυτές τις μέρες για να δουλέψει και για να γνωρίσει λίγο παραπάνω την ομάδα. Την ξέρει την ομάδα, την έχει κάνει σκάουτινγκ την ομάδα γιατί την αντιμετώπισε μέσα στην χρονιά. Άλλο όμως απ' έξω και άλλο από μέσα. Και νομίζω ότι οι προπονήσεις σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε ίσως να το βοηθήσουν περισσότερο από ένα φιλικό. Εκτός αν στην ανάγκη κάνει κάποιο φιλικό έτσι οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19.
μέσα από μερικές μέρες που για την ώρα δεν προκύπτει και κάτι τέτοιο. Το δεδομένο είναι ότι μέχρι Σάββατο πάμε με προπονήσεις στο Ρήσιο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0, 2-87 και 3-8. Λοιπόν, για κανένα 20 λεπτό ακόμα. Χρήστος Αράπογλου, Παχιγιαννάκης Μάνος και Χαραλαμπίδης Χριστοβασίλης έχουν ήδη κερδίσει τα 3 από τα 4 εισιτηριάκια που έχουμε ένα για ακόμα το παιχνίδι. Άλλο ένα, όποιος στείλει τώρα, ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα τώρα, θα τσακώσει τώρα και το τέταρτο εισιτηριάκι που δίνει η εκπομπή. Τώρα! Τώρα! Ναι. Ένα ενδιαφέρον έχει να ψάξουμε. Ναι. Το κάνω θέμα αύριο. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνει ο Παντελίδης σαν τεμπούτα του. Με τον Ολυμπιακό, με τον Αστέρα Τρίπολης πάντως που το τσέκαρα, είχε 1-1 με τον Ολυμπιακό σου Καραϊσκάκης. Α, ωραίο αποτέλεσμα. Ωραίο αποτέλεσμα. Mm. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, 1-1 με τον Ολυμπιακό. Και φέτος που ήταν πάλι δύσκολο το έβαλε. Εντάξει, με το ζόρι και έρχεται ο Ολυμπιακός. Σε εκείνο το 94. Σε εκείνο το 94. Φέτος με τον ΠΑΟΚ, σου είχε σφαγή του Δράμαλη έγινε. Ναι, ναι. Με το πέναλτι του Μπρίγιοβιτς. Καλά. Ναι, αλλά πριν έπρεπε να δώσει κόκκινη στον Κυριακόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Στο Φουτόπουλο έπρεπε να δώσει κόκκινη. Τέλος πάντων, ήρθε ο λαός. Έχω. Α, όχι. Έπεσε, εντάξει. Έπεσε. Okay. Λοιπόν, για το μπάσκετ που έλεγες. Ναι. Okay, ο Σλαυσάκης είναι μια σημαντική απώλεια εν όψη του αγώνα με το Περιστέρι. Γιατί έδωσε πολλές λύσεις. Είναι σε καλή κατάσταση τελευταία στιγμή. Έτσι. Πάντως, πραγματικά. Ήταν σοκαριστική η φάση. Αρκετά. Και από τον τρόπο που αντιδράει. Τώρα βλέπεις ένα παλικάρι δύο μέτρα να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Έκλαιγε. Εντάξει, σκέψου τον πόνο, ρε φίλε. Αλλά ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα όπως προέκυψε και μετά τις εξετάσεις. Σε εκείνο το σημείο όμως, φίλε, τι μπορούσε να έχει άλλο στον αστράγαλο δηλαδή. Μπορούσε να έχει πιο σοβαρό τραυματισμό εκεί από διάστρεμα. Είναι στον αστράγαλο. Εσύ που παίζει μπάσκετ, δεν χρειάζεται να το ξέρει καλύτερα. Okay. Ό,τι και να κάνει, αν πατήσει άσχημα, φίλε. Αυτό είναι, αυτοί είναι και αθλητές τώρα, εντάξει. Αυτή είναι η... Όπως είπε και ο Αγγέλου, πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτούς τους τραυματισμούς. Δεν γίνεται. Αξίνει και αυτός μια απώλεια. Τουλάχιστον ο Μπέλ, από ό,τι είπε ο Αγγέλου χθες, μπορεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά θα παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής. Δεν αγωνίστηκε χθες κόντρα στην Ντνίπρο ή τη Δείπνο, όπως λέει ο Σταμάτης Μορελής. Η Δείπνο. Άρης Δείπνο. Ναι. Λοιπόν, ο Μπέλ. Ο Φωσάιντ. Ναι. Ο... ναι, 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 για πες. Ο Μπέλ μάλλον θα είναι στην διάθεση του Αγγέλου για το παιχνίδι με το Περιστέρι. Και αυτό που έλεγε πριν είναι θετικό, ότι μαθαίνουμε ότι υπάρχει κινητικότητα σιγά σιγά για τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα. Αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τη σημασία αυτού του μάτς. Και λογικά θα έχουμε αρκετό κόσμο την Κυριακή. 5 η ώρα στο Παλαιμαθέκι. Εν τω μεταξύ με ενημερώνουν τώρα ότι είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Πότε? Και γίνεται ένας χαμός γιατί είναι εδώ πέρα ο Τσίπρας, λέει. Πότε? Εδώ. Τώρα. Χαιρετίσματα στον Αλέξη. Τώρα. Ναι, υπάρχει άνθρωπος που θέλει. Άνθρωπος, υπάρχει κόσμος που θέλει να μετακινηθεί. Έτσι. Και είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι γιατί έχει έρθει πρωθυπουργός. Βέβαια, πρωθυπουργός αυτό. Βέβαια, δηλαδή τώρα εντάξει. Τόσα σπίτια έχει κλείσει. Τόσου δρόμου έχει κλείσει. Δηλαδή, άμα είναι να έρθει ο Τσίπρας και να παραλύει όλη η πόλη, τι θα το κάνουμε δηλαδή. Σου λέει, έκλεισα τόσα σπίτια, κλείσω και τόσου δρόμου. Μα και γιατί να παραλύει όλη η πόλη και να υπάρχει τέτοια ασφάλεια. Γιατί είναι ο Τσίπρας. Αφού ο άνθρωπος είναι πολύ αγαπητός, υποτίθεται, στον ελληνικό λαό. Μα, δηλαδή. Γι' αυτό, επειδή θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε όλοι. Ναι, 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 από κοντά. Θέλει ο κόσμος να πάει λίγο να του σφίξει το χέρι. Έτσι, την ίδια στιγμή πρόταση ενοχής για Γκαγκάτσι Γκυρτζίκη και άλλου 7. Διαβάζω εδώ. Για την κάρτα υγείας, παρά την προσπάθεια που έγινε χθες με συνέντευξη τύπου, θα ταξιοποιήσουμε κτλ. Πρόσεχε τι έγινε. Ο Βασιλιάδης βγαίνει και κάνει συνέντευξη τύπου, φίλε. Ο υπουργός. Ναι. Και λέει, η πολιτεία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει όλο αυτό το σύστημα με την κάρτα υγείας κτλ. Και την άλλη μέρα στο δικαστήριο, ο συνήγορης υπεράσπισης των κατηγορούμενων λέει, μα και η πολιτεία χθες είπε, θα τα αξιοποιήσει. Για ποια κακουργήματα μιλάτε, κύριε. Ο εισαγγελέας όμως πρότεινε την ενοχή. Ναι. Κανονικά. Και με τον νόμο. Τι άκουσα. Τον αγαπούσαν τον παππού σας, τον λάτρευαν τον πατέρα σας, αλλά με εσάς πια, κύριε Υπουργέ μου. Χαλάει ο κόσμος, ε. Πίνουν νερό στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ. Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε. Ανήμονο. Μ' αγαπάνε. Ε. Σας λατρεύουνε, κύριε Υπουργέ. Μ' αγαπάνε. Σας αγαπάνε. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν για χάρη. Ο Βασίλης. Ύστερα από τώρα που έχετε κάνει για αυτούς. Βέβαια. Ο Γκυρτζίκης, κύριε Υπουργέ, που είχε παρακολουθήσει από... Ωραία πέταλου. Ο Γκυρτζίκης που είχε παρακολουθήσει και το φιλικό του Άρμι την Ξάνθη, στα πηγάδια. Εκεί ήμουνα. Ήσουνα, ναι, σωστό. Αλήθεια είναι. Ναι. Σε εκείνο το εξαιρετικό φιλικό. Ο Γκυρτζίκης τον πήραμε τηλέφωνο τότε με τη ΓΑΜΑ Εθνική και έλεγε, όχι, θα εφαρμοστεί ο κανονισμός. Πάμε ψηφίζουνε, ανάποδα. Βεβαίως. Έτσι.
Ο Άρης όμως ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού τότε, ρε φίλε. Πρόσεχε. Λέγανε ότι ο Γκυρτζίκιας δεν λέγανε. Ελέγχεται τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Ο Άρης λέγανε είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Και αποφάσισε αυτό το άρμα να μας αφήσει εμάς τη γάμα εθνική. Έγινε. Και ο Πάκου ψήφισε τον περασμένο Μάιο τον Παταγιάννη που ήταν πρώτο του Ολυμπιακού για τη Super League. Τι είναι δηλαδή. Είσαι αλυταράς. Όχι, όχι. Είσαι αλήτης. Ντροπή. Το καλό του ποδοσφαίρου. Εμένα μ' άρεσε, το βρήκα αφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Ναι. Γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Για τα πράγματα σου μούχτη κάποιες ώρες. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Έτσι είναι το... Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου λοιπόν τώρα. Μετά την αγόρευση του εισαγγελέα για τους κυρίους Γκαγκάτσι, Γκυρτζίκη, Πιλάβιο. Τον Χατζη Αποστόλου. Αυτοί διοικούσαν όμως το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί. Και η πλάκα ποια είναι. Ο Γκαγκάτση είναι ακόμα εκεί. Είναι Super League. Ακριβώς. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, φίλε, γι' αυτό. Είναι καλός, εξαιρετικός. Είναι καλός, εξαιρετικός. Επίσης δεν έχει σχέση με το γιο, να ξέρεις. Καμία. Ναι, καμία. Καμία. Δεν υπάρχει εμπλοκή. Γιου μπαμπά. Όχι, όχι. Μπαμπά. Μπράβο, αγόρι μου. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό κούμπωσε καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και με το συγκεκριμένο θέμα. Και πρέπει να είμαστε στο παλέ την Κυριακή. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Είναι μια ευκαιρία να βοηθηθεί η ομάδα και είναι και η μόνη αντίδραση που έχει ο Άρης τον κόσμο του απέναντι σε όλους αυτούς που πραγματικά δεν έχουν ιερό και όσιο και κάνουν όλα όσα κάνουν χωρίς καμία έννοια ντροπής να τους περιβάλλει. Λοιπόν, αυτά και με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, στους αγωνιστικούς ρυθμούς, με δεδομένο ότι είχε ανακοινωθεί και το σχετικό πρόγραμμα από τη Super League, ο Άρης επιστρέφει 7.30 ώρα στις 25 Νοεμβρίου. Πολύ αργά. Συγγνώμη, δεν είναι η ίδια ώρα με το τέτοιο. Με το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ Άρης τι ώρα οριστική. Τι ώρα το βάλανε. Το πήγαν Κυριακή. Άμα είναι 6 ώρα, είναι το ίδια ώρα. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Μόλις τελειώνει το μπάσκετ, ξεκινάει η μπάλα. Να μην έχουμε εμείς το site μια μέρα μπάσκετ, μια μέρα. Να τρέχουμε σαν τους. Και έχουμε και γιορτή, πες εκείνη τη μέρα. Και γιορτάζει η Κατερίνα. Και γιορτάζει η Κατερίνα κιόλας. Σαν να γεια σου. Έχουμε τη γιαγιά μας που γιορτάζει. Ωρε φίλε. Γιορτάζει η Κατερίνα και θα βλέπω πάω Κάρης, μετά θα δω Όφι Άρης και την άλλη μέρα θα φύγω. Πω, παντόφλα. 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 Τέλος πάντων. Άρης Παναθηναϊκός, 2 Δεκεμβρίου στις 7. Το παιχνίδι αυτό, Κυριακή είναι έτσι, το 2 Δεκεμβρίου. Μια εβδομάδα μετά, 9 Δεκεμβρίου, πάλι 7 η ώρα, Ατρόμητος Άρης. Το καλό είναι ότι παίζουμε 7 η ώρα. Ενδιάμεσα μετά από 4 χρόνια του 3 η ώρα που δεν τρώγαμε μεσημεριανό. Ωραίο ήταν το 3 η ώρα. Καλό ήταν. 6 ώρες καθαρές, είχες τελειώσει με όλα. Πήγαινες για... Λες εσύ. Πήγαινες για καφέ μετά. Ο οικογενειάρχης, φίλε, είχε εντάξει, τεράστιο πρόβλημα. Είναι αλλιώς, ναι. Okay. Ναι. Λοιπόν, ενδιάμεσα βέβαια σε αυτά τα μάτια υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Εργοτέλη. Πόσο? 25 Νοέμβρη. 25 Νοέμβρη είναι Κυριακή, ρε φίλε. 5 Δεκέμβρη. 5 Δεκέμβρη. Έχω ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο. Ναι, το Αγίου Σάβα, Εργοτέλης Άρης. Να πάω να μείνω ένα πενθήμερο στην Κρήτη και στην Αθήνα. Δεν πρέπει να πάω από το Ηράκλειο την Τετάρτη, να μείνω Τετάρτη, Πέμπτη Ηράκλειο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή Αθήνα και να γυρίσω. Έγινε. Έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έγινε. Άρης Πανετολικός 15 Δεκεμβρίου στις 7. Το παιχνίδι αυτό. Το οποίο είναι Σάββατο. Σάββατο. Καλό το Σάββατο. Ωραία. Καλό το Σάββατο. Ποιοτική Κυριακή. Κυριακή ρεπό. Τι έχει την Κυριακή. Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Λαμία, Λάρισα ΑΕΚ. Έχει την Κυριακή και τη Δευτέρα έχει Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. 15η αγωνιστική. 23 Δεκεμβρίου. Η αγωνιστική της εκδρομής. 23 Δεκεμβρίου. 7 η ώρα το βράδυ στα πηγάδια 23 Δεκεμβρίου θα έχει μείον 12 βαθμούς. Θα πάμε να πάρουμε σιροπιαστά. Πενθήμερο θα πάω εκεί. Οικογενειακό θα πάω εκεί, φίλε. Καλά, δεν θυμάσαι πέρυσι προπαραμονή στο γενό που πήγαμε στο Αίγιο Αυθημερών. Τι είναι ξάδε, μια γκαζιά. Με το 7 θέσιο μπορώ να σε πάρω τώρα. Τι? Το 7ο παιδάκι μου να είναι πίσω. Θα πάμε. Θα σε βάλω εκεί με τη Χρυσάνη πίσω να κάτσει. Λοιπόν. Και μετά 16 δεν έχει βγει μετά. Είναι ο δεύτερο γύρο. Μέχρι τη 15η δηλαδή έχει βγει. Δεν έχει εύκολο πρόγραμμα ο Παντελίδης. Τι εύκολο είναι, φίλε. Πολύ δύσκολο είναι. Μπορεί να μην έχει ντέρμπι. Υπάρχει μόνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. 4-4. Αλλά έχει Όφη εκτός έδρας. Έχει Ατρόμητο εκτός έδρας. Έχει Ξάνθη που. Εντάξει, βέβαια, σε ένα μήνα δεν ξέρεις τι κατάσταση θα είναι, αλλά τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Ξάνθη. Και μετά, όταν γυρίσεις με Λαμία, πότε θα παίξεις. Λογικά. Πρώτο Σαββατοκύριακο. Πρωτοχρονιά πότε είναι.
Μεσοβδόμαδα είναι Τρίτη, νομίζω. Τρίτη, ναι, Τρίτη. Άρα τρίτη το, είναι πρωτοχρονιά. Μπορεί να είναι το αμέσως επόμενο. Μία, δύο, τρεις, πέντε του μηνός δηλαδή. Πέντε θα ή έξι του Γενάρη. 6 Ιανουαρίου. Με τη Λαμία εδώ πέρα. 6 Ιανουαρίου θα παίξει άλλη Λαμία και 9 Ιανουαρίου θα παίξει καλό εχόδο των πραγμάτων. Κύπελο. Έχει κύπελο. Και μετά έχει Λαμία. Μετά έχει τη Λάρισα εκτός. Πολλές νίκες μαζεμένες θα κάνει ο Παντελίδης. Μακάρι. Σε πρωτάθλημα και κύπελο, φίλε. Και πάρα μετά έχει δύο συνεχόμενα εκτός βασικά, Λάρισα και Λιβαδιά. Σωστό. Ωραία. Και μετά. Εύκολο πρόγραμμα. Άρης Γιάννενα. Ατρόμι, Αστέρας Τρίπολης, Άρης Διπλό. Και ένα ακόμα μάτς κυπέλου βάλε. Άρης Πανιώνιος. ΠΑΟΚ Άρης. Άρης ΑΕΚ. Όλο το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, φίλε. Όλο το πρόγραμμα όλου του πρωταθλήματος είναι δύσκολο. Εντάξει, απλά τώρα έρχεται και με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Και άμα βάλεις και τον Ροτέλ είναι τρία. Γιατί και ο Ροτέλ δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Εντάξει. Ποιο είναι το δύο δύσκολο, ρε φίλε. Με τον Όφη και τον Ατρόμητο. Καλά, άμα είναι ο Όφη δηλαδή δύσκολο όπως το λες. Είναι, είναι η έδρα, δεν σου λέω, είναι δεν σου λέω η ομάδα. Ναι, συγγνώμη, ρε φίλε. Αλλά ο Όφη έχει 7 βαθμούς. Δεν παίζει το κομπό τη Αρίνα. 7 έχει, 7. Ναι, δεν παίζει το κομπό τη Αρίνα. Και ο κομπό τη Αρίνα 7 έχει. Ωραία. Άλλο η Λιβαδιά με τα 800 άτομα. Με 50-50 διαιτησία, 0-2 είμαι στον Όφη. Καλύτερη ομάδα έχει. 0-2 άνετα. Άνετα κιόλας. Καλύτερο προπονητή έχει. Άνετα 0-2 με δίκαιη διαιτησιά. Βεβαίως. Ποιο θα βάλουμε διαιτητή εκεί πέρα. Κομίνη. Έχασα από τα Γιάννενα. Δεν γίνονται. Κομίνη φυρίζει το Όφη. Έχασα από τα Γιάννενα. Είναι ντροπή. Φαντάζεσαι. Ποιο. Ορισμένη άλλη Τετάρτη. Όφη Άρης Κομίνη. Γιατί ρε φίλε, ο Nations League σφίριξε. Θα σφίριξει βασικά. Αφού είναι ικανότατο. Εντάξει. Τώρα ότι δεν βλέπει ένα πεντακάθαρο πέναλτι στα 20 μέτρα. Αυτό είναι... Και τι έγινε που δεν το είδε, μήπως τιμωρήθηκε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλά, εντάξει, εδώ σφυρίζει ακόμη κουρκουμπίνια τόσα χρόνια μετά. Κουρκουμπίνια. Κουρκουμπίνια. Και είναι κουρκουμπίνια. Δεν θα έρθει λογικά σε ένα παιχνίδι του Άρη κάποια στιγμή. Γιατί τη βάζουν. Γιατί τη βάζουν σε ένα παιχνίδι του Άρη. Γιατί αποφεύγουν. Υπάρχει για να μην ξανατιμωρηθούμε. Γι' αυτό. Να δεις που άμα βάλουμε την κουρομπίλια θα βάλει δίχτυο καρπίδι στη δύο. Τότε να δεις πως θα μπει το δίχτυ κατευθείαν. Έτσι. Να έχουμε περάσει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό δηλαδή και να βάλουμε δίχτυ με, τη... Εύκολα. Με το ΠΑΣ Γιάννενα. Καλύτερη είναι η επικινδυνότητα. Όντως ο ΠΑΣ Γιάννενα νομίζω η μοναδική του νίκη παραμένει με τον Άρη και κέρδισε πάλι. Δύο νίκες έχει. Α, έχει και δεύτερη. Έχει 7 βαθμούς. Πάλι καλά. Με τον Απόλλωνα. Α, ναι, σωστά, τον Απόλλωνα. Μεγάλη επιτυχία. Γιατί είχαμε και το εκπληκτικό εκείνο παιχνίδι στους Ζωσιμάδες. Να σου πω κάτι, άντε να μην έχανε στα ντέρμπι. Αν είχε και αυτά τα δύο, δηλαδή τον Πανιόνιο και τον Μπάς. Δεν θα είχε φύγει ο Ερέρα, ρε φίλε. Δεν θα είχε φύγει. Μπορεί να έχει φύγει πάλι όμως. Δεν το ξέρει. Θα είχε 6 βαθμούς πάνω. Πού θα ήσουν τώρα με 6 βαθμούς πάνω. Πρώτος. Πρώτος δεν θα ήσουν. Τρίτος. Εντάξει. Τώρα έχεις πόσους. Τρίτος. 12 έχεις. 15 έχεις. 15 έχεις. Ωραία, 15. Ωραία, 15. 21 βαθμούς θα έχεις. Ισοβαθμή στην έκτη θέση με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Τον έχεις, είναι έδρα σου. Καλό είναι. Εντάξει, την Ξάνθη θα την περάσεις. Αυτή είναι η αντικειμενικά ο Άρης θέλει να τερματίσει την πρώτη εξάδα. Ναι. Γιατί βγαίνει η Ευρώπη. Αν είναι ο Παναθηναϊκός μες στην εξάδα. Το Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένο. Αυτό το έχει σαν μαξιλαράκι το οποίο να φέρει συνέχεια και δίκιο έχει, αλλά είναι κάτι σαν μαξιλαράκι. Με την Ξάνθη λοιπόν και τον Πανιόνιο. Γιατί να περάσει τον Παναθηναϊκό. Σου είπα ρε φίλε, ναι. Έχει και αυτό το μαξιλαράκι. Ναι. Το αν ο Παναθηναϊκός σε περάσει, δεν πειράζει. Ο Πανιόνιος και η Ξάνθη αρχίζουν πώ θα αντέξουν τώρα. Ο Πανιόνιος είναι καλή ομάδα. Δεν θα πάνε. Η Ξάνθη δεν θα αντέξει. Εγώ πιστεύω κανένα από του δύο δεν θα αντέξει. Εντάξει, αυτό θέλουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει χάσει από τον έναν. Κέρδισε τον λοιπόν. Στο δεύτερο γύρο για να έχει και τον συν ένα βαθμό με 2-0. Να έχει την ισοβαθμία δηλαδή. Και μόνο με την παράδοση κερδίζει τον Πανιόνιο εδώ μέσα. Δεν έχω... Έτσι έλεγε και ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ και έφυγε μετά από 3 μέρες. Ένα παιχνίδι. Ναι, αλλά έφυγε ο Κούπερ. Ένα παιχνίδι. Ε? Άλλες ωραίες αντιδράσεις εκεί πέρα όταν έφυγε ο Κούπερ. Εντάξει, φίλε, τουλάχιστον και έφυγε ο Κούπερ. Ναι, έφυγε ο Κούπερ. Έχει δικαιολογημένο. Θα σα σκοτώσουμε. Η αντίδραση είναι δικαιολογημένη. Θα σα σκοτώσουμε τις μάνες και αν τις μάνες πάρκα, όχι εμάς τους ίδιους. Εντάξει. Ωραία. Ωραία πράγματα είχαμε ζήσει και τότε. Α, τελικά. Να τα λέγατε καλύτερα. Λοιπόν. Εγώ δεν έλεγα τίποτα τότε. Εσείς στον Άρης FM. Εγώ δεν έλεγα τίποτα τότε. Εγώ το δελτίο έλεγα. Ορίστε. Το δελτίο. Το δελτίο. Έτσι. Αυτό είναι, αυτό λέμε κι εμείς. Αυτά εσείς τα λέγατε. Ακριβώς. Είναι τα νέα του Άρη στον Άρη FM 92,8. Μπράβο. Καλά τα έλεγες. Ναι, βέβαια. Ωραία. Μπράβο, Νίκο μου. Αυτά. Αυτά. Σε σχέση και με το πρόγραμμα και τις δυσκολίες που μπορεί να έχει τις πιθανές ο Παντελίδης.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Το αποτέλεσμα. Εκεί είναι η ουσία. Εκεί θα κρυθεί και ο Παντελίδης, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Να φέρει τις νίκες, να αρχίσει να καλύπτει η ομάδα το χαμένο έδαφος. Σιγά-σιγά. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Χρόνο δεν ζήτησε. Και για μένα αυτό δείχνει κάτι. Γιατί άλλος θα μπορούσε να κρυφτεί και να πει: θέλω χρόνο. Εντάξει. Αλλά δεν ζήτησε χρόνο και αυτό είναι ακόμα ένα δείγμα ότι έχει καταλάβει όχι μόνο που έρχεται, αλλά και την κατάσταση την οποία παρέλαβε από χθες πλέον και επίσημα ο 53χρονος τεχνικός από την Νίκαια. Έτσι. Ο οποίος είχε προπονητή κάποτε στα εφηβικά του χρόνια στον μπάσκετ τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Για να δώσουμε και την απάντηση. Λοιπόν, στο κουίζ που βάλαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη το All-Star Game της Basket League. Στο Αλεξάνδριο. Έλα. Έλα. Είχε καιρό να γίνει. Θα γίνει, All-Star θα γίνει. Είχε χρόνια να γίνει σε μια δυο μεγάλου πόλεις της Ελλάδος. Κυρίως γινόταν στην επαρχία. Τα τελευταία χρόνια. Τώρα έρχεται... Τι ώρα πες για εθνική. Να δω εθνική άγγελο Αναστασιάδη. Που τους έριξε αγιασμό μέσα στα νερά. Τι έκανε. Που πίνανε. Τους έριξε αγιασμό μέσα στο νερό πίνουν. Καλά, καλό είναι αυτό. Αυτό καλό είναι. Ρε, και τους είπε προσευχή, λέει. Θα κάνουμε, όποιος δεν θέλει δεν έρχεται, λέει. Καλά έκανε. Μπήκε λέει στα αποδυτήρια μέσα και η πρώτη τάκα που τους είπε ήταν πεθαμένα. Πεθαμένα. Κατσκινήστε τα είδαλα. Πεθαμένα τους είπε. Πεθαμένα, τους αποκαλέσε πεθαμένα. Κοιτάξτε, λέει εδώ πέρα. Πεθαμένα. Οι μακρυμάλιδες δεν παίζουν, αυτοί με μουσια. Και τους έδειχνε, φίλε, για να δεις πόσο μπροστά είναι ο Αναστόπουλος. Τους έδειχνε βίντεο Liverpool United και City. Liverpool δεν τους έδειχνε. Ο Αναστόπουλος έδειχνε στη δεύτερη τρίτη του παίξου του Άρη Liverpool Master United. Και τους έδειχνε, πρόσεξε, πώς έκανε άμυνα η United. Και του λέγανε παίξτε ρε κούτσε, εμείς επίθεση δεν πρέπει να κάνουμε, υποτίθεται. Ναι, λέει, εντάξει, λέει, αλλά να δούμε λέει και την άμυνα. Ήταν μπροστά ο Αναστόπουλος. Αλλά το φάγατε και αυτό. Ναι, το καταπιέτε. Δεν σ' άρεσε άλλο να το ρε. Αναστασιάδη στην εθνική. Αναστασιάδη στην εθνική. Α, μπορεί να πιάσει. Δεν ξέρω. Ο οποίος Αναστασιάδης, δεν θυμάμαι να σου το πει, είναι η πρώτη έδρα συνέντευξη που έχω κάνει. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Στον Άρης FM. Όχι. Όχι στον Άρης FM, ρε. Το Γενάρη 2009 ήταν. Κατάλαβα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια.